Με την ψηφοφορία για την εκλογή των 301 μελών του νέου οργάνου που θα ονομάζεται Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, ολοκληρώνεται απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει ένα ακόμα βήμα για το μετασχηματισμό του σε ενιαίο κόμμα. Νιώσαμε την αγωνία για το πώς θα εκφράσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα τον κόσμο που μας πίστεψε, μας στήριξε και θέλει από μας όχι μια απλή ανάθεση έργου, αλλά τη συνεργασία μας για ρήξεις, για ανατροπές, για νέες οριοθετήσεις. Πρώτα εντός και μετά στην κοινωνία, στη χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Η διαδικασία, ωστόσο, για τον τρόπο εκλογής έδωσε και τόνο εσωστρέφειας, καθώς το αριστερό ρεύμα, για να σηματοδοτήσει τη διαφορετική άποψή του στο ζήτημα του δημόσιου χρέους και των συνεργασιών, επέμενε να κατεβάσει ξεχωριστή λίστα υποψηφίων. Ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας, ζήτησε στην ομιλία του ο νέος ΣΥΡΙΖΑ να μην θυμίζει Βαβυλωνία. Ας αφήσουμε όμως πίσω τη μηχανιστική αναπαραγωγή όχι των απόψεων, αλλά των συσχετισμών, που δεν δημιουργεί πλαίσιο πολυφωνίας, αλλά εικόνα Βαβυλωνίας. Ο ενιαίος μας φορέας θα είναι πλουραλιστικός, αλλά θα είναι ενιαίος. Δεν θα είναι πολλά κόμματα στη συσκευασία του ενός. Στο ζήτημα της ξεχωριστής λίστας πάντως, αφού οι αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσαν λύση, η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία. Επικράτησε η άποψη οι δύο λίστες να είναι σε ένα και όχι σε δύο ψηφοδέλτια, με δυνατότητα να επιλέγει κανείς πρόσωπα και από τις δύο. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πως θα κατέβει υποψήφιος για να εκλεγεί με σταυρό με τη λίστα της πλειοψηφίας. Να είμαι και εγώ όχι πρώτος μεταξύ ίσων, ίσως μεταξύ ίσων, και να μην κάνω χρήση της απευθείας αριστείδην εκλογής μου στη Νέα Κεντρική Επιτροπή μέσα στις 75 που θα αρίσουν οι συνιστώσεις, αλλά να θέσω υποψηφιότητα εκλογής στη Νέα Κεντρική Επιτροπή. Να κριθώ και εγώ ως ίσως προς ίσους. Αυτοί οι δημοκρατικοί τρόποι ψηφοφορίας όχι μόνο δεν μας διχάζουν, αλλά θα έλεγα το αντίθετο. Μας ενώνουν ακόμα περισσότερο, μας κάνουν πιο ισχυρούς και θα προσέθετα και πιο ικανούς να αναλάβουμε αύριο και κυβερνητικές ευθύνες. Η συνδιάσκεψη ενέκρινε το σχέδιο πολιτικής απόφασης και την ιδρυτική διακήρυξη, απορρίπτοντας παράλληλα τις δύο τροπολογίες της μειοψηφίας που είχαν σκληρότερη διατύπωση στο ζήτημα του δημόσιου χρέους και του ευρώ, αλλά και των πολιτικών συνεργασιών.